Η κατάσταση πραγματικά φτάνει στο απροχώρητο. Ήδη σήμερα νέες αφίξεις προσφύγων είχαμε εδώ. Έχει κορεστεί πλέον το κέντρο. Η πρόταση του ΚΚΕ επιβάλλεται να υλοποιηθεί αμέσως. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεσος απεγκλωβισμός από τυχείο από όλα τα νησιά μας και από τη χώρα μας, των προσφύγων, των μεταναστών, να γίνεται γρήγορα οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου μέσα πολύ συνοπτικές διαδικασίες επαρκής, αλλά γι' αυτό χρειάζεται και το απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να τρέχουν γρήγορα όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και μετά τη χορήγηση ασύλου για όσους είναι, οι υπόλοιποι σε συνέχεια να οδηγούνται στους τόπους πραγματικού προορισμού τους. Από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να ενταθεί η πάλη μας και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με συμπόνια, με κατανόηση και με πραγματική αλληλεγγύη, χωρίς ρατσιστικές και απαράδεκτες άλλες εξάρσεις ενάντια στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν από πολέμους, από θανάτους, από πείνα, από δολοφονίες στις χώρες τους και αναγκάζονται και παίρνουν αυτοί και οι οικογένειές τους των οματιών τους για να σκυλοπνίγονται στα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα πρέπει μια φωνή, μια ψυχή, σαν ένας άνθρωπος, όλοι ενωμένοι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας, να το παλέψουμε. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας οδήγησε σε αυτόν τον εγκλωβισμό. Είναι απαράδεκτη, θα πρέπει να καταργηθεί και θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος που από την πρώτη στιγμή σαν ΚΚΕ βάζαμε το ζήτημα σχετικά με το πώς πρέπει να επιληθεί το προσφυγικό ζήτημα.